Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας. Ήταν όλα υπέροχα. Δεν μπορούσα να επιλέξω. Δεν ξέρω ποιο να επιλέξω. Είχε καταπληκτικά γκολ στην πρώτη δεκάδα. Ναι. Κύριε Μαυρομάτη. Όλα ήταν υπέροχα βεβαίως και άλλα πολλά. Εξαρτάται και την σημασία που είχε κάθε γκολ όταν επιτέθη. Δηλαδή το γκολ το τρίτο των Βέλγων που έδωσε την πρόκριση στο τελευταίο λεπτό που δεν υπήρχε σωτηρία, νομίζω ότι είναι από τα αξιολογότερα. Αλλά αν θέλουμε τα σούτ ή οτιδήποτε άλλο, μην ξεχνάμε ποτέ, και ο κ. Ζήκος το ξέρει επίσης πολύ καλά, ξεκινάνε πάντα από κάποια προσπάθεια άλλων. Mm. Άρα όλα τα γκολ ήταν πολύ καλά και εγώ θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία όλη την ομάδα της ΣΕΡΤ που ήταν στη Ρωσία για το Μουντιάλ, όλη την ομάδα στο στούντιο της ΣΕΡΤ που όλο αυτό το διάστημα κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια φιλάθλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Έλληνες και μη, και όλο το τεχνικό επιτελείο που είδαμε μεγάλη μου χαρά μετά από πολύ καιρό βεβαίως να παραμένει ίδιο, ατόφιο και πάντα δυναμικό και αξιοπρόσθετο σε ό,τι κάνει και ό,τι προσέφερε σε εμάς. Ευχαριστώ, παιδιά, για όλα. Το κάνατε καλύτερα από ό,τι θα το έκανα εγώ, ως άνθρωπος της ΣΕΡΤ, άλλωστε που είστε. Το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο της ΣΕΡΤ ήταν εδώ παρόν για ένα ολόκληρο μήνα, έδωσε πραγματικά τα πάντα. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας που ήσασταν σε αυτό το τελικό και τον Άκη Ζήκο και σας, κύριε Μανώλη Βρωμάτη. Και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στην τελευταία μας εκπομπή. Από αύριο αντιμετωπίστε αυτό το μεταμουντιαλικό σύνδρομο, θα το ονομάσω εγώ, αυτή την έλλειψη, το έλλειμμα που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Θα το καταπολεμήσουμε με όλες τις μνήμες να μας συνοδεύουν με αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Από όλους εμάς εδώ στην ΕΡΤ, να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν στις επόμενες διοργανώσεις.